Κύριε Πορτούλη, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα μονοπολείται ο διάλογος, ο πολιτικός και στην τελική ευθεία για τις εκλογές με όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά υπάρχει ένα άνοιγμα και ένα ζήτημα και θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Πώς τα βλέπετε εσείς από την πλευρά του ΚΚΕ όλα αυτά? Το κυριότερο είναι οι άνθρωποι που μας ακούνε πρωί-πρωί κιόλας να μην κάτσουν να παίξουν το παιχνίδι ψάξε τις διαφορές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ, το ΠΑΣΟΚ. Εμείς τους καλούμε να κάνουν την πραγματική διαφορά και να στηρίξουν στις κάλπες που θα στηθούν στις 26 του μήνα για δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές. Πιθανά εκεί κοντά να υπάρχουν και τέταρτες κάλπες να στηρίξουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εκεί μπορεί να γίνει πραγματική διαφορά. Βλέπετε ότι όσο ανεβαίνουν οι τόνοι, τόσο περισσότερο στην πραγματική πολιτική γίνονται μεγαλύτερες συγκλήσεις. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι για όλη αυτή την κατάσταση? Και βλέπετε και νωρίτερα κάλπες? Εκεί κοντά θα είναι οι κάλπες. Ούτως αλλιώς είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Δηλαδή η τελευταία ημερομηνία είναι τον Οκτώβρη. Σήμερα έχουμε Απρίλη και μάλιστα προχωρημένο. Ναι. Τι συζητάμε, είναι προεκλογική περίοδο. Κοιτάξτε όμως να δείτε. Η ευκολία μετακίνησης. Πού έγκυται? Ποια είναι η αιτία της ευκολίας μετακίνησης? Η αλήθεια είναι και θα συμφωνήσω βλέπουμε μαζί σας ότι τα τελευταία χρόνια αλλού ψηφίζεις, αλλού πάει, αλλού τον βρίσκεις, αλλού τον ψάχνεις. Δυστυχώς το είναι θέμα αυτό, κακά τα ψέματα. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Αλλά το θέμα είναι. Αυτό το πρόβλημα να είναι δούμε μεγάλο. Την ουσία. Η ουσία ποια είναι? Υπάρχει διαφωνία στη βασική πολιτική κατεύθυνση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Επειδή συζητήσατε πιο πριν και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει βασική διαφωνία στο τρίτο μνημόνιο, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής. Υπάρχει κάποια διαφωνία στα σημαντικά, στα μεγάλα ζητήματα για την πορεία της χώρας? Μάλιστα. Τι πήγε εκεί να συμφωνούν απόλυτα. Η μοναδική κοινοβουλευτική ομάδα που ο κόσμος ψήφισε και αυτή και η κοινοβουλευτική ομάδα που ψήφισε είναι αμετάβλητη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θέλω να επιστρέψουμε να τη δυναμώσει λοιπόν. Στο Πρωτούλη. Να κάνουμε μια αποφώνηση. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθήσατε ένα ψευτοκαυγά από τις πολιτικές δυνάμεις που συμφωνούν να σας πετσοκόβουν τους μισθούς, να σας πετσοκόβουν τις συντάξεις και την ίδια στιγμή να φοροαπαλλάσσουν εφοπλιστές, μεγαλοβιομήχανους και τραπεζίτες. Μάτως, καλημέρα σας. Το πρόβλημα της, το πολιτικό πρόβλημα δεν έχει γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ πρόβλημα μετά δεν το είναι που περάσαμε. Κύριε, αυτά που κύριε Πρωτούλη, υπογράψατε μνημόνιο με τους εφοπλιστές να δίνουν εθελοντική φορολογία. Κύριε Πρωτούλη, είναι λάθος αυτό που λέτε και βεβαίως δεν συμβάλλεται. Ο δεν κύριος Τσίπρας με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών υπέγραψε μνημόνιο να δίνουν οι εφοπλιστές εθελοντική φορολογία. Οι τηλεθεατές μας ακούνε να αναρωτηθούν αν έχουν εθελοντική φορολογία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα να μην αντιλαμβάνετε με τον ΝΑΤΟ δεν υπάρχει αριστερά. Το πώς θα πάμε. Και βεβαίως και η στάση κύριε σας Ρίγα, και με το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει αριστερά. Κύριε Πετούλη, λοιπόν, δεν υπάρχει αριστερά. Δεν υπάρχει αριστερό κόμμα σε όλο τον κόσμο που είναι με το ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει κανένα. Μπορείτε να μου πείτε ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται αριστερό σε ολόκληρο τον κόσμο που να είναι με το ΝΑΤΟ? Μόνο κύριε Πετούλη.